Θύμα κλοπής από νεαρό ζευγάρι Ρωμά έπεσε 87χρονος ηλικιωμένος στην Αλικαρνασσό, από τον οποίο απέσπασαν το χρηματικό ποσό των 500 περίπου ευρώ. Εκεί καθόμουν και ήρθε. Δεν είχα κανένα πρόβλημα, εντάξει. Έδειξε. Τελείωσε. Φοβηθήκατε? Όχι. Και μπήκε μέσα και έψαχνε για χρήματα? Όχι, δεν έψαξε για χρήματα. Μετά μπήκε στη κουβέντα και... Ναι. Εντάξει. Τώρα πώς θα πήραν την τσέπη μου? Από την τσέπη σας θα πήρανε? Yeah. Αρχικά ο ένας από τους δύο του έπιασε την κουβέντα με το πρόσχημα ότι χρειάζονται βοήθεια, με τα χρήματα ωστόσο να κάνουν φτερά από την τσέπη του ηλικιωμένου, ο οποίος το αντιλήφθηκε λίγα λεπτά αργότερα. Η κόρη του ηλικιωμένου κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία. Ο ένας, δεν ήταν δύο μαζί, μία. Ναι. Και μου τα πήρα την τσέπη μέσα τώρα. Εντάξει, το κινήσα, τα πόδια μου δεν πάνε. Α, το καταλάβατε μετά που έφυγε? Ναι. Οι δράστες όμως δεν σταμάτησαν εκεί. Ξαναπήγαν στον ηλικιωμένο για να κλέψουν και άλλα χρήματα. Στάθμευσαν το αυτοκίνητό του έξω από την οικία του και έβαλαν σε εφαρμογή το σχέδιό τους. Όμως για κακή τους τύχη έγιναν αντιληπτοί από τους γείτονες και τράπηκαν σε φυγή. Γείτονες που είχαν πληροφορηθεί για την πρώτη κλοπή, μόλις αντίκρισαν το αυτοκίνητο, κατάλαβαν ότι οι δράστες βρίσκονται στη γειτονιά. Ήταν μια εραστική, ήταν τα δικιά του, ήταν. Ναι. Ξαναμπήκε πάλι μέσα και σε έπιασε την κουβέντα? Ναι, ήθελε ξυπόλυτη ήταν. Ναι, και ήθελε λεφτά? Κάτι τέτοιο. Η αστυνομία αξιοποίησε πληροφορίες αλλά και υλικό από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, φτάνοντας στα ίχνη τους, συλλαμβάνοντας τα δύο άτομα ηλικίας 20 χρονών, τα οποία κατηγορούνται για μία κλοπή και για μία απόπειρα κλοπής.